Κυρίες και κύριοι, αρχίζουμε το δελτίο μας από την υπογραφή σήμερα στο Υπουργείο Εξωτερικών της Διακυβερνητικής Συμφωνίας μεταξύ Ελλάδας, Ιταλίας και Αλβανίας για την κατασκευή αγωγού φυσικού αερίου που θα μεταφέρει φυσικό αέριο από το Αζερμπαϊτζάν προς την Ευρώπη. Πρόκειται για τον αγωγό TAP, την κατασκευή του οποίου ο Πρωθυπουργός χαρακτήρισε στρατηγική σημασία για τη χώρα, καθώς όπως είπε, θα καταστεί στην Ελλάδα ισχυρό ενεργειακό κρίκο και χώρα πρώτου ενεργειακού προορισμού. Ο Υπουργός Εξωτερικών Δημήτρης Αβραμόπουλος τόνισε ότι η κατασκευή του αγωγού θα δημιουργήσει άμεσα 2.000 θέσεις εργασίας και επενδύσεις άνω του 1,5 δισεκατομμυρίων ευρώ. Για να υλοποιηθεί το έργο, πάντως, θα πρέπει η κοινοπραξία που εκμεταλλεύεται το κοίτασμα στο Αζερμπαϊτζάν να επιλέξει τον αγωγό που θα μεταφέρει το φυσικό αέριο στην Ευρώπη φέτος το καλοκαίρι, ανάμεσα σε αυτόν και τον αγωγό Ναμπούκο που καταλήγει στην Ευρώπη μέσω άλλης διαδρομής. Οι υπογραφές έπεσαν, τα χέρια δόθηκαν, τα φλας άστραψαν στην Αθήνα για τον αγωγό φυσικού αερίου με την επωνυμία TAP. Ο αγωγός Ελλάδας, Αλβανίας, Ιταλίας. Τι θα μεταφέρει? Τα πλούσια κοιτάσματα φυσικού αερίου της Κασπίας που ξεπερνούν σε ισοδύναμα βαρέλια πετρελαίου τα 3 δισεκατομμύρια, ικανά αφενός να καλύψουν τις ανάγκες της κεντρικής Ευρώπης και των Βαλκανίων για τα επόμενα 20 τουλάχιστον χρόνια, και αφετέρου να υπάρχει και ο νότιος διάδρομος για την εισαγωγή φυσικού αερίου στην Γυραιά Ήπειρο, πλην του μόνιμου εφοδιασμού της που έχει από την βόρεια δίωδο, δηλαδή από την Ρωσία. Στον ενεργειακό χάρτη της Ευρώπης θα χαραχθεί ένας νέος διάδρομος με σημαντικά συγκριτικά πλεονεκτήματα έναντι άλλων μελετόμενων προτάσεων για λόγους που όλοι γνωρίζετε πολύ καλά. Συντομότερη διαδρομή, μικρότερο κόστος κατασκευής, διέλευση από λιγότερες χώρες. Οι μέτοχοι του αγωγού είναι η ελβετική Axpo, η νορβηγική Statoil, η γερμανική E.ON Ruthgas, που θα αναλάβουν εξ ολοκλήρωτη τη χρηματοδότηση του αγωγού με πιθανή χρηματοδότηση από κεφάλαια της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η υλοποίηση του έργου θα σημάνει άμεσες ξένες επενδύσεις ύψους 1,5 δισεκατομμυρίου ευρώ για τη χώρα μας και 2.000 άμεσες και 10.000 έμεσες νέες θέσεις εργασίας στην ελληνική αγορά. Ο αγωγός που θα μεταφέρει τα κοιτάσματα της Κασπίας στην Ευρώπη και υποστηρίζεται από τη χώρα μας θα κοστίζει μόλις 1,5 δισεκατομμύρια ευρώ και θα έχει μήκος 520 χιλιόμετρα. Ο ανταγωνιστικός αγωγός, ο αγωγός που στηρίζουν η Τουρκία, η Βουλγαρία, η Ρουμανία, η Ουγγαρία και η Αυστρία, με την επωνυμία Ναμπούκο, είναι τριπλάσιος, θα κοστίσει 8 δισεκατομμύρια ευρώ και βεβαίως εμπλέκονται πολύ περισσότερες χώρες. Τέλος Μαρτίου αναμένουμε τις προτάσεις για τους αγωγούς και στα μέσα Ιουνίου η κυβέρνηση του Αζερμπαϊτζάν θα έχει αποφασίσει μαζί με το κονσόρτσιουμ των εταιριών που ελέγχουν το κοίτασμα ποιος θα είναι ο νικητής. Η κοινοπραξία των εταιριών και η αζέρικη κυβέρνηση θα προβεί στην οριστική επιλογή της για το έργο του Νοτίου Διαδρόμου μέχρι τον Ιούνιο του 2013 και αναμένεται τα πρώτα κοιτάσματα του αζέρικου φυσικού αερίου να μπουν στην Ευρώπη στο τέλος του 2018. Καλησπέριζα το Δημήτρη Τσιόδρα. ΤΑΠ εναντίον Ναμπούκο, Ναμπούκο εναντίον ΤΑΠ. Αν κερδίσει ο ΤΑΠ στον τελικό, αυτό τι θα σημαίνει για την Ελλάδα, Δημήτρη? Τι θα σημαίνει για την Ελλάδα? Καταρχάς να περιμένουμε τον Ιούνιο έτσι για να πάρουμε την δουλειά πριν αρχίσουμε τους πανηγυρισμούς. Αλλά υπάρχει μια κοινοπραξία αυτή τη στιγμή η οποία κάνει μια πρόταση στους Αζέρους για το πώς θα μεταφέρει το αέριό τους στην Ευρώπη. Αυτό που είδαμε και υπογράφηκε σήμερα. Ότι δηλαδή μπορεί να μεταφερθεί μέσω Ελλάδας, Αλβανίας, Ιταλίας. Έλειπε από αυτήν την κοινοπραξία την οποία έχουν συστήσει τρεις εταιρείες, η E.ON, η γερμανική, η Axpo, η ελβετική και η Statoil, η νορβηγική, το να συμφωνήσουν οι χώρες για το με ποιους όρους θα περνάει ο αγωγός από τα εδάφη. Αυτό συνέβη σήμερα, λοιπόν. Αυτό συνέβη αυτή σήμερα. Αυτή είναι η διακυβερνητική συμφωνία που είχαμε. Ακριβώς. Ήταν προϋπόθεση. Τώρα, αν γίνει αυτό, τι σημαίνει για μας? Πρώτα απ' όλα, ότι γίνεται μια πολύ μεγάλη επένδυση στην Ελλάδα. 1,5 δισεκατομμύριο επένδυση είναι κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά στις εποχές που ζούμε. Και στις παλιότερες ήταν, δηλαδή, πόσο μάλλον σήμερα. Δεύτερον, σημαίνει ότι έχεις διαφοροποίηση σε σχέση με τις πηγές ενέργειας. Μπορείς δηλαδή να έχεις και από διαφορετικές πηγές φυσικό αέριο. Και το τρίτο βεβαίως είναι ότι η χώρα αποκτά πολύ μεγαλύτερη σημασία, μιας και περνώντας από εδώ η αγωγή έχουν πολύ περισσότερες χώρες συμφέρον να υπάρχει σταθερότητα στην περιοχή. Είναι λοιπόν και σημαντικής γεωστρατηγικής σημασίας. Δεν είναι τυχαίο ότι στη σημερινή υπογραφή δεν ήταν μόνο οι εκπρόσωποι της Αλβανίας, της Ιταλίας, της Ελλάδας κτλ. Αλλά και Αμερικανοί, αλλά και από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Βλέπουμε εδώ στο χάρτη και τη διαδρομή των δύο αγωγών. Ναι, ο ανταγωνιστικός αγωγός περνάει, όπως βλέπουμε, από Τουρκία, Βουλγαρία, Ρουμανία,
Ουγγαρία και καταλήγει στην Αυστρία. Εμπλέκονται εκεί εταιρείες αυτών των χωρών. Είναι πιο συμφέρουσα οικονομικά η πρόταση η οποία γίνεται τώρα από την κοινοπραξία που υποστηρίζουμε εμείς. Είναι πιο συμφέρουσα οικονομικά. Η άλλη πλευρά βέβαια δίνει κάποιες μετοχές στην εταιρεία στους Αζέρους προκειμένου να τους δελεάσει και περιμένουμε να δούμε αν θα γίνουν κινήσεις και από την άλλη πλευρά. Πρόκειται να παιχτεί ένα πολύ πολύ σκληρό παιχνίδι που να δούμε πώς θα εξελιχθεί το επόμενο διάστημα. Πάντως και στο παρελθόν έχουν γίνει δύο προσπάθειες για αγωγούς, οι οποίες έχουν ναυαγήσει. Και ναυάγησαν παρά το γεγονός ότι τις πανηγυρίσαμε και πάρα πολύ, Δημήτρη. Ναι, εδώ το παιχνίδι δεν παίζεται καθαρά με οικονομικούς όρους. Γιατί γίνεται όλη αυτή η φασαρία για τους αγωγούς, πρέπει να περνάνε από την Νότια Ευρώπη κτλ. Αυτό το οποίο λέει η Ευρωπαϊκή Ένωση τι είναι, ότι δεν θέλουμε εξάρτηση μόνο από τη Ρωσία. Θέλουμε και άλλες πηγές ενέργειας. Και από τους Αζέρους, από τους Ιρανούς, όχι προς το παρόν, για λόγους που τους καταλαβαίνουμε. Και οι Ρώσοι επίσης δεν θέλουν να περνούν μόνο από το Βορρά, θέλουν να περνούν και από τον Νότο. Για να μην εξαρτώνται από την Ουκρανία, όπως και γίνει στο παρελθόν με τις τριβές που υπήρξαν. Ως εκ τούτου λοιπόν εδώ υπάρχει ένα πάρα πολύ μεγάλο παιχνίδι. Εμείς είχαμε επιχειρήσει να κάνουμε με τους Ρώσους συμφωνία για να περνάει αέριο από εδώ. Θυμόμαστε τότε, το 2008, όταν είχε υπογραφεί από τον Κώστα Καραμαλή, οι αντιδράσεις που υπήρχαν από την πλευρά των Αμερικανών. Φαίνεται ότι αυτό το σχέδιο έχει ναυαγήσει. Επίσης, το σχέδιο να περνάει αυτός ο αγωγός που λέμε τώρα με άλλη εταιρική σύνθεση Ελλάδας. Μέσω Τουρκίας, Ελλάδας, Ιταλίας, ο TGI, ο περιβόητος, που επίσης είχαν υπογραφεί συμφωνίες, δεν έγινε. Γιατί και η Ιταλική εταιρεία και η Ελληνική που είχαν αναλάβει είχαν πολύ πολύ σοβαρά προβλήματα. Και βεβαίως, όπως είπαμε, είναι τα γεωστρατηγικά πάρα πολύ έντονα με τις διαμάχες ανάμεσα σε Αμερικανούς, Ρώσους, Ευρωπαίους, Ιρανούς κλπ. Ένα πολύ σκληρό παιχνίδι με πολλούς και πολύ σημαντικούς παίκτες. Τον Ιούνιο λοιπόν τα σπουδαία. Τον Ιούνιο τα σπουδαία είναι μια πολύ σημαντική κίνηση σήμερα, γιατί βγαίνουμε μπροστά με αυτήν την υπογραφή. Κλείνει δηλαδή το κομμάτι του παζλ που έλειπε από αυτήν την πρόταση. Έτσι λοιπόν σήμερα μπαίνουμε πολύ δυνατά στο παιχνίδι προκειμένου να έχουμε μια θετική εξέλιξη. Δημήτρη, σε ευχαριστώ πολύ.